Συζήτηση για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τη διέλευση του ΤΑΠ από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ενώ για το θέμα της αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, η κυβέρνηση θα περιμένει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε δηλώσεις μετά από συνάντηση που είχε ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης με τον πρέσβη του Αζερβαϊτζάν στην Αθήνα, Ραχμάν Μουσταφάγεφ, δήλωσε. Στηρίζουμε λοιπόν εμείς τον ΤΑΠ και τη διέλευσή του από την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι αυτό συμφέρει τη χώρα μας, συμφέρει την περιοχή μας και υποβοηθάει πάρα πολύ την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ωστόσο, επισημαίνω ότι η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει με κάθε πρόσφορο μέσο να βελτιώσει τα ωφέλη του ΤΑΠ όσον αφορά τη χώρα μας. Ο αγωγός ΤΑΠ θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Σαχντενίζ του Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά στο ΔΕΣΦΑ, ο κύριος Λαφαζάνης τόνισε ότι η διαδικασία παρά την αντίθεσή μας έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Έχουν εκφραστεί ερωτηματικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και το θέμα εξετάζεται. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις της Επιτροπής για να καθορίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαφαζάνης. Από την πλευρά του πρέσβης υπογράμμισε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος και των δύο χωρών. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η απόφαση για το ΔΕΣΦΑ να επηρεάσει την πορεία υλοποίησης του ΤΑΠ, ο κ. Μουσταφάγεφ περιορίστηκε να απαντήσει ότι θα περιμένουμε την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.